Κωνσταντίνος επέστρεψε στην Κύπρο μετά από 33 μήνες ταξιδιού. Μια εμπειρία ζωής γεμάτη γνώσεις, πρωτόγνωρα συναισθήματα και ανθρώπους. Νιώθω πολύ πιο γεμάτος από ότι έφυγα από την Κύπρο. Αν θα μπορούσα, βέβαια θα συνέχιζα. Ήταν μια επιλογή να επιστρέψω πίσω λόγω οικονομικών. Θέλω να το θεωρώ σαν lifestyle, όχι σαν ταξίδι ή διακοπές, γιατί γίνεται τρόπος ζωής. Αυτό που έμεινε περισσότερο στη μνήμη του παρά τα όσα εντυπωσιακά είδε είναι οι άνθρωποι. Ο τόπος είναι οι άνθρωποι της κάθε χώρας. Είναι ούτε τα ποτάμια ούτε τα κάστρα. Το αγαπημένο μου στοιχείο, εκτός που το δρόμο, που μου αρέσει πάρα πολλά να οδηγώ και να εξερευνώ, όπως είπα πριν, είναι οι άνθρωποι. Εμένα το ταξίδι μου βασίζεται στους ανθρώπους της κάθε χώρας που συναντώ. Και συναντώ πάρα πολλούς κάθε μέρα. Όπως σταματούσα, κάποιος ήταν να έρθει να μου μιλήσει, να με ρωτήσει από πού είμαι, πού πάω, μόνος μου. Έπαιζε πολλά του τη ερώτηση, μα μόνος σου, μα πόσον καιρό. Το ταξίδι του Κωνσταντίνου έγινε με πολύ λίγα μέσα. Μάζευε λεφτά για 5 χρόνια και ύστερα κατασκήνωνε ή έμενε σε φτηνούς ξενώνες ή σε σπίτια όπου τον φιλοξενούσαν γνωστοί ή άνθρωποι που γνώριζε στο δρόμο. Έχω μάθει να εμπιστεύομαι περισσότερο τον κόσμο. Έχω ανακαλύψει ότι ο κόσμος δεν είναι τόσο κακός όσο νομίζουμε. Υπάρχουν παντού οι κακοί άνθρωποι. Αλλά είναι πάρα πολύ λίγοι. Εγώ στους χιλιάδες που γνώρισα, μόνο 2-3 περιπτώσεις κακών ανθρώπων μου έτυχε να γνωρίσω. Όλες οι περιπέτειες του Κωνσταντίνου στη Γυραιά Ήπειρο καταγράφηκαν από την κάμερά του και ανέβηκαν στο κανάλι του στο YouTube και στην ιστοσελίδα του ridegaia.com. Η συμβουλή του σε όποιον θέλει να ξεκινήσει τέτοιο ταξίδι: να μην προσέξει τίποτε, να σηκωστεί και να πάει. Είναι όσο δύσκολο νομίζουμε. Είναι πολλά πιο εύκολο. Αναλόγως με το budget του θα πρέπει να προσέξει τι εξοπλισμό θα πάρει. Αν έχει τον budget να μπορεί να μένει σε ξενώνες ή ξενοδοχεία, απλά να προσέξει να εντάξει μηχανή του. Αν θέλει να το κάνει με σκηνή και αντίσκηνο, με σκηνή και sleeping bag, έναν καλό υπνόσακο και έναν καλό αντίσκηνο, γιατί είναι να γίνει το σπίτι του. Βασικά πράγματα, θέλουμε πολλά πράγματα. Αρκετοί μηχανόβοι τον παρακολουθούν για να μαθαίνουν τα τεχνικά, καθώς καταφέρνει μόνος του να φτιάχνει τη μηχανή. Αν είσαι στο δρόμο και δεν έχεις και πολλά πράγματα να κάνεις, εκείνο που έκανα ήταν να διαβάζω το manual. Ξέρεις, όποτε είχα λίγο χρόνο, διαβάζω λίγο το manual. Όποτε είχα ένα πρόβλημα, έψαχνα το, έμπαινα λίγο στο ίντερνετ και έμαθα αρκετά πράγματα. Πλέον τη μηχανή κάνω τη σέρβις μόνος μου. Ό,τι θέλει μπορώ να το κάνω, τούτη μηχανή. Δεν ξέρω αν είναι καλό που μαθαίνουν που μένα, γιατί δεν είμαι μηχανικός. Όπως μας λέει, επέλεξε αρχικά τη μηχανή για οικονομικούς λόγους, μα τελικά τον κέρδισε. Πώς νιώθεις όταν οδηγάς τη μηχανή σου? Μοτοσυκλέτα είναι ελευθερία. Δεν ξέρω αν είναι εύκολο να περιγραφτεί το αίσθημα της ελευθερίας, αλλά νιώθω ελεύθερος.